πρόεδρος του Δημοτικού του Συμβουλίου της Δημοτικής Συνόδευσης Καλαμάτας. Ονομάζομαι Τασούλα Φίφα. Έχουμε έρθει εδώ μαζί με το γραφείο του υπαλλήλου του Δήμου μας, το γραφείο τουρισμού προβολής της Καλαμάτας, μαζί με επιχειρηματίες από την Καλαμάτα, ξενοδοχο υπαλλήλους, αλλά και ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και μαγαζιών υγειονομικού ενδιαφέροντος. Και φυσικά είναι και άλλοι εκλεγμένοι μαζί μας και απλοί εθελοντές που δουλεύουν για τον τουρισμό για την Καλαμάτα. Σκοπός μας είναι να προβάλλουμε την Καλαμάτα ως προορισμό τουρισμού της άλλων εποχών. Δηλαδή η Καλαμάτα μπορεί να φιλοξενήσει όλο το χρόνο κόσμο και ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να το βρει στην Καλαμάτα ανάλογα τις εποχές και ανάλογα αυτά που ζητάει. Το καλοκαίρι κάνουμε πολύ ωραίους εστιοπλοϊκούς αγώνες και έχουμε διάφορα άλλα. Έχουμε μια απέροχη θάλασσα καθαρή και μπορεί να ασχοληθεί με όλα αυτά του καλοκαιριού. Το χειμώνα έχουμε πολύ ωραία παραδοσιακά δέσματα και το να φιλοξενηθούν και οι κλίνες μας είναι ιδιαίτερα πολλές και καλές. Ο κόσμος τι μπορεί να βρει εδώ πέρα σήμερα στην Αριστοτέλους? Ναι, σήμερα εδώ. Τι παρουσιάζουμε σήμερα εδώ? Λοιπόν, παρουσιάζουμε καταρχήν το λάδι μας, το λάδι της Καλαμάτας, παρουσιάζουμε τις ελιές μας, παρουσιάζουμε το παστό και το λουκάνικο, το οποίο θα υπάρχουν και σεφ. Ξέρασα να σας πω ότι υπάρχουν έρθει σεφ από την Καλαμάτα που έχουμε κάνει με κάποια μαγαζιά εδώ της Θεσσαλονίκης ένα κανονισμό και θα μαγειρεύονται τα τοπικά προϊόντα και θα παρουσιάζονται αυτά τα πιάτα σε αυτά τα μαγαζιά, οπότε μπορείτε να έρθετε να τα γευστείτε. Λοιπόν, έχουμε τα σιγά, τα ξηρά. Έχουμε, όπως σας είπα, λάδι, ελιές. Έχουμε τη χυλοπίτα και το τραχανά μας. Αυτά φτιάχνονται σε μικρές βιοτεχνίες, όπου είναι με αγνά υλικά. Παραμένουν τα υλικά μας αγνά καθαρά. Φρέσκο γάλα, φρέσκο αυγό. Και ο κόσμος μπορεί να τα αγοράσει από εδώ, να τα προμηθευτεί. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ.